Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 11 Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Τρεις υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτονται την Αλεξανδρούπολη και γενικότερα τον Εύρο το ερχόμενο Σάββατο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή το Σάββατο στις 13 Απριλίου να φιλοξενήσουμε στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο τους τρεις υποψήφιους ευρωβουλευτές, τον Παπαδημούλη Δημήτρη, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Κουρουπλή Παναγιώτη, βουλευτή και πρώην υπουργό, και την Μουσταφά, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Κομωτινέων, τη συντοπίτη μας. Νέα κόντρα Γκουγκουσκίδου Μαυρίδη για έργα που, όπως λέει η υποψήφια δήμαρχος, δεν χρηματοδοτήθηκαν. Αναφερθήκαμε σε χρήματα που έχει χάσει ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική του Αρχή από έργα που είχαν ενταχθεί και όμως τελικά δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν. Το ζήτημα της τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κομωτινής. Αναστήλαμε το εκπαιδευτικό έργο της σχολής τόσο το χειμώνα όσο και σήμερα. Σήμερα η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, οι καθηγητές μας αποφάσισαν με μεγάλη ομοφωνία την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου της νομικής μας σχολής. Με αυτά αλλά και με πολλά περισσότερα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ξεκινάει αμέσως τώρα. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης και οι νέοι υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουμπλής και Ουφούκ Μουσταφά, θα περιοδεύσουν στον Εύρο το ερχόμενο Σάββατο. Την ίδια ημέρα το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη θα συμμετάσχουν σε ομιλία με θέμα «Η Ευρώπη σε κρίσιμο σταυροδρόμι, πρόοδος ή οπισθοδρόμηση». Σε Αλεξανδρούπολη και Σουφλή θα βρεθούν το Σάββατο τρεις υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και η Ουφούκ Μουσταφά. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον Εύρο θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο Σουφλή και στην Αλεξανδρούπολη με θέμα «Η Ευρώπη σε κρίσιμο σταυροδρόμι, πρόοδος ή οπισθοδρόμηση». Έχουμε τη χαρά και την τιμή το Σάββατο στις 13 Απριλίου να φιλοξενήσουμε στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο τους τρεις υποψήφιους ευρωβουλευτές, τον Παπαδημούλη Δημήτρη, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Κουρουπλή Παναγιώτη, βουλευτή και πρώην υπουργό, και την Ουφούκ Μουσταφά, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Κομωτινέων, τη συντοπίτη μας. Η δράση αυτή προγραμματίστηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Εύρω στα πλαίσια ενημέρωσης και διαλόγου με τους πολίτες για τα μεγάλα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο τίτλος της εκδήλωσης, τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στο Σουφλί, είναι «Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι, πρόοδος ή οπισθοδρόμηση». Το πρόγραμμα των υποψήφιων ευρωβουλευτών έχει διαμορφωθεί ως εξής. Θα ξεκινήσει με επίσκεψη στην Λαϊκή Αγορά της Αλεξανδρούπολης, αμέσως μετά θα μεταβούν στο Σουφλί σε εκδήλωση του Μουσείου Τέχνης Μεταξιού Τσιακίρη, ενώ το απόγευμα στις 7 θα συμμετέχουν στην εκδήλωση «Η Ευρώπη σε κρίσιμο σταυροδρόμι, πρόοδος ή οπισθοδρόμηση», που θα διεξαχθεί στο Επιμελητήριο Εύρου. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη οι δυνάμεις ακροδεξιάς ήδη είναι σε άνοδο. Αυτό είναι μια βόμβα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λογική των κλειστών συνόρων και της εθνικής περιχαράκωσης οξύνει τους εθνικούς ανταγωνισμούς μεταξύ των κρατών. Ήδη η Ευρώπη διανύει μια μακρά ειρηνική περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό θα πρέπει να το διασφαλίσουμε τόσο για το αύριο, για το παρόν, όσο και για το μέλλον. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι στην κατεύθυνση αυτή. Θέλουμε μια Ευρώπη με περισσότερη δημοκρατία, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, μια Ευρώπη που θα συγκλίνει στο βιωτικό επίπεδο και σε άλλους δείκτες, μια Ευρώπη που θα μπορεί να έχει ένα κοινό υπουργό οικονομικών, μια Ευρώπη που θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα και τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της.
Τώρα, νέα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της υποψηφίου δημάρχου Ορεστιάδας Μαρίας Γκουγκουσκίδου και του δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη, με φόντο έργα που δεν χρηματοδοτήθηκαν, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυρίας Γκουγκουσκίδου. Δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι λέει η κυρία Γκουγκουσκίδου γι' αυτό και τι απαντά ο Βασίλης Μαυρίδης κατά την συνεδρίαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου. Νέα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της υποψηφίου δημάρχου Ορεστιάδας Μαρίας Γκουγκουσκίδου και του δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη, η οποία κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε λόγο για χρήματα που έχει χάσει ο Δήμος από έργα που είχε εντάξει στο πρόγραμμά της η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και κατά τη θητεία του κυρίου Μαυρίδη δεν χρηματοδοτήθηκαν. Αναφερθήκαμε σε χρήματα που έχει χάσει ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική του Αρχή από έργα που είχαν ενταχθεί και όμως τελικά δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν. Μιλάμε για 5 αρδευτικά έργα, τα οποία είχαν εγκριθεί από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 στην Ελλάδα, τα οποία είχαν εγκριθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας της Δημαρχιακής του κυρίου Μουζά. Τα έργα αυτά δυστυχώς απεντάχθηκαν τελικά κατά τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Μαυρίδη, γιατί η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Μαυρίδης δεν μπόρεσαν να προσκομίσουν τα έγγραφα τα οποία απαιτούνταν για να χρηματοδοτηθούν. Τα έργα για τα οποία έκανε λόγο η Μαρία Γκουγκουσκίδου είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.058.000 ευρώ και αφορούσαν αρδευτικά έργα για την περιοχή. Δεν είναι όμως η μόνη απώλεια χρημάτων για το Δήμο Ορεστιάδας κατά τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Μαυρίδη. Επίσης έχασε 8,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια, από το πρόγραμμα στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και πάλι γιατί δεν μπόρεσε να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις ημερομηνίες που απαιτούνταν. Αυτό αναφέρει και το έγγραφο της περιφέρειας, της αναθέτουσας αρχής, ότι παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αναθέτουσας αρχής προς το Δήμο, αυτός δεν προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν. Αυτό λοιπόν που τονίσαμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι από αυτές τις απώλειες αποδείχθηκε η διοικητική ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής του κ. Μαυρίδη και του ίδιου του Δημάρχου. Και αντί να δείξει στεναχώρια ή να ζητήσει συγγνώμη από τους δημότες, έρχεται τις τελευταίες μέρες και διαφημίζει ότι θα σχεδιάσει έργα, θα υλοποιήσει έργα, θα φέρει εκατομμύρια στο Δήμο. Ο κύριος Μαυρίδης έδωσε τη δική του απάντηση στη Μαρία Γκουγκουσκίδου επί του θέματος, εξηγώντας πως όσα βρήκε ενταγμένα η νυν Δημοτική Αρχή τα έτρεξε μέσα στα χρονικά περιθώρια που είχε. Ωστόσο, ο χρόνος ήταν ασφικτικά μικρός για να προλάβουν, σύμφωνα με τις προθεσμίες που υπήρχαν να υλοποιηθούν. Όλα όσα βρήκαμε ενταγμένα τα τρέξαμε μέσα στις χρονικές τα χρονικά περιθώρια που είχαμε. Ξεκάθαρο. Με χαρτί και καλαμάρι και αυτά. Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Διαγωνισμού και για το ένα έργο της Επιτροπής Εστάσεων έγιναν. Όταν έφτασε ο χρόνος, αυτός ο ασφυκτικός χρόνος που υπήρχε για να τρέξουν όλα αυτά και δεν είχαν τελεσυνδικήσει έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν, φυσιολογικά έρχεται η απένταξη. 12,4 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ίδρυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Στάθη Γιαννακίδη, με τις διαδοχικές αυξήσεις της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης, έχει ενταχθεί ένας κρίσιμος αριθμός επενδυτικών σχεδίων στη χώρα, με ποσά που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ένταξη επιπλέον 1.304 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην δράση ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μετά την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο της δράσης μετά τις νέες εντάξεις ανέρχεται σε 501 εκατομμύρια ευρώ, 507.136 και το ύψος του συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αφορούν σε 3.889 επενδυτικά σχέδια. Ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εντάχθηκαν 80 επιπλέον επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια δαπάνη 12.434.355 ευρώ και συνολικά σε όλη τη διάρκεια της δράσης έχουν ενταχθεί 224 επενδυτικά σχέδια που αντιστοιχούν σε 35.742.000 ευρώ. Πρόκειται για ποσοστό εντάξεων που αγγίζει το 60%
στο σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, ενώ κινητοποιούνται συνολικές επενδύσεις άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης σημειώνει πως με τις διαδοχικές αυξήσεις της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης έχει ενταχθεί ένας κρίσιμος αριθμός χιλιάδων επενδυτικών σχεδίων στη χώρα με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τη στρατηγική της στόχευση για ποιοτικές και βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και να ικανοποιεί χρηματοδοτικά το αυξημένο ενδιαφέρον για ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και όχι με τον Υπουργό Παιδείας για το φλέγον ζήτημα της ίδρυσης νομικής σχολής στην Πάτρα αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Κομοτηνής. Την πρόταση κατέθεσε δημόσια ο Δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης και έγινε δεκτή από όλους πλην του Νίκου Φακυρίδη, ο οποίος εισηγήθηκε αντίδραση με τη μορφή κινητοποιήσεων. Τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής με μια πράξη δυναμική και δραματική ζήτησε από το σώμα στην τελευταία συνεδρίαση η Λευκή και ο Σέπα Βλίδου, καθηγήτρια και μέλος Επιτροπής Αγώνα, που έχει συσταθεί στη Νομική Σχολή Κομοτηνής απέναντι στην ίδρυση της Τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Σημείωσε ότι η Τέταρτη Νομική δεν θα εξαφανίσει αυτή της Κομοτηνής, αλλά θα την υποβαθμίσει, καθώς τα μέλη ΔΕΠ με 15 ετία μπορούν να ζητήσουν να μεταταχθούν. Ενώ εδώ αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλείψεων μελών ΔΕΠ και μία σειρά ζητημάτων λόγω υποχρηματοδότησης προκυρήσονται θέσεις για 8 μέλη ΔΕΠ στη νέα νομική. Είμαι εδώ και εκπροσωπώ, ανήκω στην Επιτροπή Συντονισμού Φορέων που εξέλεξε η νομική σχολή 4 άτομα. Οι 3 εκ των μελών βρίσκονται ήδη στην Αθήνα προκειμένου να κάνουμε νέες συναντήσεις με τους φορείς, καθότι το νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο, κατατέθηκε ως κατεπήγον. Και ως κατεπήγον περνάει με πολύ γρήγορες διαδικασίες, αναμένεται η ψήφισή του την άλλη Παρασκευή. Εάν την άλλη Παρασκευή ψηφιστεί το νομοσχέδιο και πραγματικά μας κάνει εντύπωση διότι είχαμε θεσμικών φορέων υπόσχεση ότι θα το δούνε πάρα πολύ θετικά να μην γίνει νομική σχολή στην Πάτρα ή εν πάση περιπτώσει για να μην πούν «Α, μόνο εσείς και δεν θέλετε άλλες σχολές, δεν θα είχαμε αντίρρηση», να γίνει στη Δράμα ή στην Οριστιάδα. Να ενισχυθεί δηλαδή ο κριτικός τόπος. Δυναμικά απευθύνθηκε στο σώμα ο Γιώργος Καράντζος, φοιτητής νομικής και μέλος Επιτροπής Αγώνα, κάνοντας λόγο για ακαδημαϊκά απαράδεκτη απόφαση. Αναστήλαμε το εκπαιδευτικό έργο της σχολής τόσο το χειμώνα όσο και σήμερα. Σήμερα η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, οι καθηγητές μας αποφάσισαν με μεγάλη ομοφωνία την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου της νομικής μας σχολής, εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την ίδρυση, αυτή την ίδρυση που τόσο πολύ δεν θέλουμε και δεν επιθυμούμε για πολλούς λόγους. Θεωρώ ότι ακαδημαϊκά είναι απαράδεκτο την ίδια στιγμή που οι υπάρχουσες νομικές σχολές υποστελεχώνονται, δεν μπορεί να ανακοινώνονται 8 μέλη ΔΕΠ ότι μπορούν να στελεχώσουν μια νέα σχολή, την ίδια στιγμή που στη δική μας σχολή καινώνονται θέσεις, αντικείμενα δεν διδάσκονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Κομοτηνή. Αφορά και τη Θεσσαλονίκη, αφορά και την Αθήνα. Ο Δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης κατέθεσε πρόταση για αδιαζώσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό με την αρρωγή των βουλευτών του νομού. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το σώμα. Ο Νίκος Φακυρίδης από την πλευρά του πρότεινε αντιδράσεις και κινητοποιήσεις με αρχή την κινητοποίηση που γίνεται για τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε και η έναρξη εργασιών στην κεντρική πλατεία αλλά και η ανακατασκευή 60 παιδικών χαρών. Η πλατεία δεν θα αλλάξει η μορφή της. Απλώς θα διορθωθούν φθορές της πλατείας από τα πολλά χρόνια τα οποία μεσολάβησαν από την κατασκευή της πριν από 15 χρόνια περίπου μέχρι την σημερινή κατάσταση την οποία είναι. Μέσα από, επειδή αναφερθήκα τις παιδικές χαρές, μέσα και από χρηματοδοτήσεις του Δήμου αλλά και από το Φιλόδημο προχωρούμε στην αντικατάσταση αποξηλωμένων παιδικών χαρών που έγινε δυστυχώς κατά εφαρμογή του νόμου και στην πιστοποίησή τους με τα πρότυπα τα οποία ορίζει η νομοθεσία, τα νέα πρότυπα ασφάλειας. Επίσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε το ποσό των 80.430 ευρώ ως επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος είναι πρώτος στην άντληση χρηματοδοτήσεων στη Μακεδονία και τη Θράκη στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Ο Φιλόδημος είναι ένα καλό εργαλείο χρηματοδοτικό από την κυβέρνηση για τους Δήμους οι οποίοι όμως έχουν την ετοιμότητα και την οριμότητα μελετών να αξιοποιήσουν αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο. Ο Δήμος Κομοτηνής και η ΔΕΙΑ Κομοτηνής, έχοντας αυτή την ετοιμότητα και την οριμότητα μελετών,
Έχει την, είμαστε στην ευτυχή θέση να πούμε ότι είμαστε ο πρώτος σε εντάξεις, σε ποσά εντάξεων, δήμος, σε όλη την Μακεδονία και σε όλη τη Θράκη. Όχι μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η ΔΕ ΔΕΙΑ Κομωτινής είναι μέσα στις τρεις πρώτες ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πίνακα, με τον χάρτη τον οποίο ανήρτησε το Υπουργείο Εσωτερικών πρόσφατα. Λοιπόν, και από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κομωτινής δεν είναι μόνο το θέμα της νομικής που έχει εγερθεί, αλλά και τα ΤΕΦΑ έχουν εκδώσει ένα ψήφισμα το οποίο έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και με τα νέα τμήματα τα οποία ιδρύονται σε όλη τη χώρα. Η Μαρία Μπατζή βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία Χρύσα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ανησυχεί, όπως αναφέρει σε ψήφισμά του, για την κατάθεση νομοσχεδίων που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προβλέπουν την ίδρυση πληθώρας νέων τμήματων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Σε μια εποχή όπου κατατίθενται νομοσχέδια, βλέπει αθλητικός νόμος, χωρίς να διευκρινίζονται και να καθορίζονται ως όφυλαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των υπαρχόντων τμήματων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, τα γνωστά ΤΕΦΑ, εξαγγέλλεται ευνίδια στο νέο νομοσχέδιο με τίτλο Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΗ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, γενικά αρχεία του κράτους και λοιπές διατάξεις, η δημιουργία δύο νέων τμήματων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το πρώτο συνεχίζει το ψήφισμα με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας, και το δεύτερο με έδρα τον Πύργο στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας. Η ίδρυση δύο νέων τμήματων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και η ένταξή τους σε Σχολές Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης Υγείας, χωρίς προηγουμένως να έχουν καθοριστεί και διευκρινιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των ΤΕΦΑ, προκαλεί ανησυχία και γέρια ερωτήματα μεταξύ των άλλων ως προς τον αριθμό των εισερχομένων φοιτητών στο ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς η δημιουργία νέων τμήματων θα οδηγήσει στο διαμοιρασμό του αριθμού των εισακτέων στις υπάρχουσες σχολές ή σε περαιτέρω αύξηση αυτών. Τη βιωσιμότητα του ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης αναφορικά με τον αριθμό των φοιτητών που θα φοιτούν τελικά στο τμήμα μετά τη διαδικασία μεταγραφών λόγω της ακριτικής του θέσης, τέλος την ακαδημαϊκή αρτιότητα και λειτουργία, επιστημονικό προσωπικό, αθλητικές υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, τον υποίδρυση τμήματων και των αποφύτων τους, καθώς η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό ταλανίζουν έντονα την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα, για Μαρία, για να χρόνια. Το καταλαβαίνουμε, έχει να κάνει με ανησυχία των φοιτητών σε σχέση με την αποδυνάμωση της υπάρχουσας σχολής στην Κομωτινή, έτσι. Περισσότερο έχει να κάνει με το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ένα θέμα που το είχαμε αναδείξει και στα τέλη του Δεκέμβρη, Μαρία Χρύσα. Και το γεγονός ότι από εκεί και πέρα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί αυτή η ιστορία των επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι το ΤΕΦΑ Κομωτινής, το οποίο είναι από τα πιο δυνατά της χώρας και διοργανώνει κάθε Μάη, άρα το περιμένουμε και φέτος, ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια προ-κρίση συγκέντρωνε μέχρι και χίλιους και πλέον συνέδρους από όλο τον κόσμο. Επίσης είναι ένα τμήμα που έχουν προπονηθεί πολλές Ολυμπιακές ομάδες, έχουν γίνει μετρήσεις πρωταθλητών σε ειδικά εργαστήρια που έχουν διαμορφωθεί. Και από εκεί και πέρα γίνονται και πάρα πολλά σεμινάρια, εκπαιδευτικά, συνέδρια που αφορούν και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με πολλές συνεργασίες και διατμηματικές αλλά και με άλλες χώρες. Δηλαδή είναι ένα πολύ δυνατό τμήμα. Δεν νομίζω ότι έχει να φοβηθεί κάτι στο κομμάτι της δικιάς του στελέχους και πάντρου σε προσωπικό. Περισσότερο υπάρχει ένας προβληματισμός για το πόσο θα μπορέσει να στηθεί εκ νέου ένα νέο τμήμα, γιατί οι εγκαταστάσεις, καθώς τα τελευταία χρόνια είναι καινούριες ο ΤΕΦΑ Κομωτινής, είναι αυτές που επιτρέπουν να πραγματοθούν όλα τα αντικείμενα τα οποία αφορούν σε ένα απόφυτο του ΤΕΦΑ και της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Από εκεί και πέρα το ερώτημα που καταλήγει το ψήφισμα είναι ποια αναγκαιότητα εξυπηρετεί η ίδρυση νέων ΤΕΦΑ στη χώρα, το οποίο πραγματικά προβληματίζει, γιατί είναι ένα τμήμα που χρειάζεται υποδομές. Δηλαδή τμήματα όπως η ιατρική, όπως τα ΤΕΦΑ, που χρειάζονται και μια υποδομή εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίες, είναι δύσκολο να στηθούν. Και σε μια εποχή βέβαια που η κρίση είναι ακόμα υπάρχει στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με την Κοσμή τώρα της Σχολής Επιστημών Υγείας. Επομένως θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε μαζί τους για το τι προωθείται και να τη σημειώσουμε ότι σε σχέση και με τη νομική, το θέμα που παίχτηκε πριν από λίγο μέσα από τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, αλλά και το θέμα της έδρας των δύο ΤΕΦΑ, έχει σημειώσει ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη Κοινωνία Πολιτών και
αναφέρει ότι οι δρομολογούμενοι εκ μέρους πολιτείας ίδρυση μιας ακόμη νομικής σχολής στην χώρα και δύο ακόμη ΤΕΦΑ προδήλους πλήττει ποικιλοτρόπως στις ομοειδείς σχολές του Δημοκρατιού Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή. Το μόνο βέβαια που θα εξυπηρετούσε σε σχέση με το όποιο πλήγμα δεχτεί το ΤΕΦΑ όπως και η νομική έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι από τους φοιτητές που είναι πιο κοντά στα συγκεκριμένα μέρη που θα γίνουν νέες σχολές, είτε στην Πελοπόννησο είτε στην Κρήτη, σαφώς και θα επιλέξουν κάτι που είναι πιο κοντά στην πατρίδα τους. Και ενδεχομένως να έχουν και. Θα δούμε βέβαια το θέμα των βάσεων. Κάποιος πάντως που θέτει στόχους για υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι θα προτιμήσει το ΤΕΦΑ Κομοτηνής, γιατί πραγματικά είναι από τα πολύ καλά τμήματα πανελλαδικά. Μάλιστα. Μαρία Μπατζή, σε κάθε περίπτωση επιδέχεται πολλού σχολιασμού το συγκεκριμένο θέμα και θα έχουμε εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά στο σημείο αυτό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, 16 νέους υποψήφιους παρουσίασε η Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η παράταξη του Σάββα Δευτερέου αριθμεί πλέον 48 ενδυνάμει δημοτικούς συμβούλους. Τα ονόματα των τελευταίων που ανακοινώθηκαν ευθύς αμέσως. Ακόμη 16 υποψήφοι παρουσιάστηκαν για το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με υποψήφιο δήμαρχο το Σάββα Δευτερέο. Στην ομιλία του, ο επικεφαλής αναφέρθηκε στους υποψηφίους της Λαϊκής Συσπήρωσης σχετικά με το ότι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές, εργάτες, υπάλληλοι, επαγγελματίες, αγρότες, φοιτητές, επιστήμονες που συμμετέχουν στο εργατικό κίνημα, βρίσκονται μέσα στους αγώνες του λαού και εκεί δοκιμάζονται και όχι στον καναπέ του σπιτιού τους. Ο κ. Δευτερέος τόνισε ότι ανεξάρτητοι και ακόμα στη αυτοδιοικητική δεν υπάρχουν. Όλοι τους έχουν αναφορές σε κόμματα, κυρίως όμως σε πολιτικές. Όλοι στηρίζουν επιχειρηματικά σχέδια που υλοποιούνται και εξελίσσονται στην περιοχή, δεν τοποθετούνται για την ανταποδοτικότητα, για την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, για τα εργατικά ατυχήματα στους Δήμους. Ο υποψήφιος δήμαρχος τόνισε την ανάγκη καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής σε όλες τις κάλπες, ρίχνοντας τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο, στις κοινότητες, στην περιφέρεια, ρίχνοντας τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές για να δυναμώσει, όπως τόνισε, ο μοναδικός πόλος λαϊκής αντίστασης, προοπτικής και ελπίδας. Οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής: ο Γεράσιμος Βλυσίδης, οδοντίατρος, ο Αναστάσης Γεωργιάδης, συντηρητής έργων τέχνης, ο Σωτήρης Καλαϊτζίδης, αγρότης δασοπυροσβέστης, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, πολιτικός μηχανικός, η Κλειό Κορομπόκη, πολιτικός μηχανικός, ο Νίκος Κουκουράβας, αγρονόμος, τοπογράφος μηχανικός, ο Νίκος Κουμπής, ελεύθερος επαγγελματίας, ο Στέφανος Κωστάκης, νέος αγρότης, η Νεφέλη Λεριού, απόφοιτη λυκείου και άνεργη, η Σωτηρία Μαραγκοζάκη, συγγραφέας δημοσιογράφος, η Μαρία Μπακαλούδη, τραυματιοφορέας, πρώην σχολική φύλακας, η Δώρα Παλάζη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Τουριστικών Επαγγελμάτων ΟΜΟΥ Εύρου και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύρου, ο Βαλέριος Σαβίδης, γιατρός του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, η Αλεξάνδρα Σταματελάτου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ο Αποστόλης Τρέλης, αυτοαπασχολούμενος γεωπόνος, ο Γιάννης Χιόνης, εργαζόμενος στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, και σε συζήτηση θα περάσουμε ευθύς αμέσως. Θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το μάρκετινγκ, την επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες ιδέες. Και στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης βρίσκεται κοντά μας ο Λεωνίδας Σκερλετόπουλος. Είναι μέλος της ομάδας συντονισμού του Mindspark. Γι' αυτό το θέμα, καλησπέρα σας, κάνουμε λόγο απόψε, κύριε Σκερλετόπουλε, καθότι επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη το συγκεκριμένο γεγονός και θα θέλαμε παρακαλώ να μας αναλύσετε, αν είναι δυνατόν, με απλό και κατανοητό τρόπο περί τίνος πρόκειται, καθότι είδαμε πρόσφατα στην ΔΕΘ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο αφιερώθηκε στις startup επιχειρήσεις, το brain drain, και νομίζω ότι εμπεριέχονται κομμάτια αυτού του είδους και μέσα στην διημερίδα η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Σας ακούμε με ενδιαφέρον. Ναι. Με μεγάλη μου χαρά, λοιπόν, να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά να συζητήσω για το Mindspark. Ισχύει, πέρυσι στη ΔΕΘ ήμασταν το βασικό γεγονός γύρω από την επιχειρηματικότητα και το marketing. Επιστρέφει όμως, όπως είπατε και πριν, στην Αλεξανδρούπολη. Είναι τρίτη συνεχή χρονιά στην Αλεξανδρούπολη το The Mindspark. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός για το marketing και τη δημιουργικότητα. Ουσιαστικά, με πολύ απλά λόγια, όπως είπατε, η Αλεξανδρούπολη γίνεται πόλος, γίνεται κόμβος ουσιαστικά marketing και δημιουργικότητας για δύο ημέρες. Έρχονται σημαντικοί άνθρωποι, όπως μπορούμε να πούμε, διαμορφωτές σκέψης,
Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι με τη δουλειά τους έχουν επηρεάσει τους κλάδους που εργάζονται και δραστηριοποιούνται και έρχονται να μεταφέρουν γνώση, εμπειρίες, νέες τάσεις και καλές πρακτικές ουσιαστικά στους επιχειρηματίες και το κοινό. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, ναι, αν θέλετε. Μιλούμε λοιπόν για μια διημερίδα, για ένα διήμερο ουσιαστικά, το οποίο είναι αφιερωμένο σε όλα όσα μας αναφέρατε και αφορά ποιους? Κυρίως αφορά τους ανθρώπους που τους γοητεύει το κομμάτι του marketing, της δημιουργικότητας και οι επιχειρηματίες. Γιατί λέω κυρίως τους χωρίζω σαν επιχειρηματίες? Γιατί αφενός μπορεί να στοχεύει στον επιχειρηματία, γιατί ο στόχος του MindSpark από την αρχή ήταν να προωθήσει την αλλαγή τρόπου σκέψης σε αυτό που ονομάζεται growth mindset. Ο τρόπος σκέψης ουσιαστικά που οδηγεί στην εξέλιξη. Παρόλα αυτά δεν είναι μόνο επιχειρηματίες, είναι και τα στελέχη τα οποία δουλεύουν και θέλουν να εξελιχθούν. Μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά και φυσικά όλοι οι fan του marketing και όσοι εργάζονται γύρω από τον χώρο. Και πλέον με τα social media, ακόμα και να μην είναι επαγγελματίες, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου το γοητεύουν τα κοινωνικά μέσα, το γοητεύει η τεχνολογία, το γοητεύει ο νέος τρόπος επικοινωνίας, που είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Κύριε Σκερλετόπουλε, θέλετε να μας αναλύσετε λίγο παραπάνω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα και πώς εναρμονίζεται με την σημερινή μας εποχή? Αν δηλαδή έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για νέες ιδέες και καινοτόμα κίνητρα ως προς την επιχειρηματικότητα και πώς προσδιορίζεται αυτό στη σημερινή μας κοινωνία και δει στην Αλεξανδρούπολη, γιατί γι' αυτό μιλούμε. Έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, είναι γεγονός. Αυτό που μπορούμε να πούμε βέβαια, δεν μας λείπουν οι ιδέες. Και το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ οι ιδέες, το πρόβλημα είναι η υλοποίηση. Αυτό σαν ιδέα ξεκίνησε κάποια στιγμή γιατί είδαμε την ανάγκη, τους πολιτισμικούς φραγμούς που έχουμε στην Ελλάδα, τον προσανατολισμό μας, αυτό που λένε έξω το copycat ideas, δηλαδή την επιχειρηματικότητα της αντιγραφής, τα me too innovations, δηλαδή είδα κάτι που δουλεύει, πάνω να το κάνω ίδιο, δεν πάω να βελτιώσω κάτι παραπάνω. Ενώ οι Έλληνες από τη φύση μας είμαστε δημιουργικοί, το έχουμε αποδείξει, είμαστε πολύ παραγωγικοί, απλά ο προσανατολισμός ήταν λάθος. Οπότε αντιμετωπίζοντας, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, κάναμε μία διάγνωση γύρω από τα πολιτισμικά στοιχεία των Ελλήνων, οι οποίοι για να δράσουν θέλουν πρώτα ερέθισμα. Με ένα απλό παράδειγμα, βλέπετε ότι ο Έλληνας για να διαβάσει ένα βιβλίο πρέπει πρώτα να εκτεθεί, είτε πρώτα να ακούσει γι' αυτό, να ακούσει με έναν τρόπο το οποίο τον ενδιαφέρει, μετά να δει κάποιους φίλους που το έχουν διαβάσει και μετά μπορεί να ξεκινήσει να διαβάζει. Έτσι. Οπότε πρακτικά εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα τρόπο, ένα εργαλείο, το οποίο μέσα να μπορεί να, δεν είναι ένα απλό γεγονός, γιατί αυτό που κάναμε ουσιαστικά είναι μια παρέμβαση με κλίμακες. Μιλάμε πολύπλοκα, το κάνουμε πολύ απλό. Αυτό που θέλουμε πρακτικά είναι να πάρουν τα ερεθίσματα και να είναι λίγο πιο πρακτικό αυτό που θα πάρουν. Μάλιστα. Επομένως, ο στόχος του είναι να εξοπλίσει ουσιαστικά με νέες ιδέες ανθρώπους οι οποίοι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με έναν καινούριο κλάδο ή βρίσκονται ήδη μέσα σε αυτόν και θέλουν να αναπτύξουν και να εξελίξουν το πεδίο δράσεών τους. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν ιδέες, γιατί το ξεκίνησα έτσι. Το πρόβλημα ήταν η υλοποίηση. Δηλαδή, στην υλοποίηση στην Ελλάδα, γενικά μπορούμε να δούμε ότι χαρακτηριζόμαστε λίγο από βραχυπρόθεσμα πλάνα, επιχειρηματικά μοντέλα που λέμε. Τι σημαίνει βραχυπρόθεσμο? Κάνουμε ένα μοντέλο το οποίο δεν κοιτάει να υπάρχει στο δυναικές. Η καινοτομία τι κάνει? Η καινοτομία αυτό που εξασφαλίζει είναι ότι το μοντέλο σου θα είναι μακροπρόθεσμα υγιής. Μακροπρόθεσμα βιώσιμα, αν θέλουμε τους όρους. Να δώσει δηλαδή και κάποια κλειδιά, ούτως ώστε να καταστήσει πιο εύκολη την όλη διαδικασία. Ακριβώς. Να καταλάβει τα βασικά στοιχεία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου. Τα βασικά στοιχεία, είτε αυτά προέρχονται από το marketing, είτε από την καινοτομία, είτε από την τεχνολογία, είτε από ό,τι πρεσβεύει ο κάθε εισηγητής, νευρώνας όπως ονομάζουμε στο MindSpark. Οπότε με αυτά εδώ να μπορέσει να δει τι μπορεί να εφαρμοστεί στο δικό του μοντέλο. Και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, πιστεύω, από την πιο μικρή επιχείρηση μέχρι την πιο μεγάλη. Οι βασικές αρχές του marketing, της διοίκησης, της δημιουργικότητας είναι οι ίδιες, είτε μιλάμε για μια πολυεθνική με χιλιάδες υπαλλήλους, είτε μιλάμε για μια επιχείρηση με ένα-δύο υπαλλήλους. Από τη διεξαγωγή τώρα όλων αυτών των ημερίδων που έχουν γίνει, καθότι μας αναφέρεται ότι είναι η τρίτη χρονιά που αναμένουμε να γίνει το MindSpark στην Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, έχει απευθυνθεί και σε πολίτες άλλων περιοχών. Έχετε δει κάποια διαφορά, υπάρχει ενδιαφέρον και πώς έχει ανταποκριθεί ο επιχειρηματικός κόσμος σε κάτι τέτοιο? Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι περίπου το 60% των συμμετοχών ήδη στα εισιτήρια είναι από άλλες πόλεις.
από Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Σέρες, Ξάνθη και από Αλεξανδρούπολη φυσικά κάποιες συμμετοχές. Σημαντικό είναι βέβαια να πούμε ότι είναι ιδιωτική πρωτοβουλία απόλυτα, δεν έχουμε πάρει τη στήριξη από πουθενά, από κανένα θεσμό τοπικό. Είναι σημαντικό γι' αυτό. Οι επιχειρηματίες όμως παρόλα αυτά δεν περιμέναμε για κάτι τέτοιο, γιατί οι επιχειρηματίες είναι αυτοί που το στηρίζουν, αυτοί που το χρειάζονται. Οπότε εμείς, εφόσον έχουμε πάρει πίσω την στήριξη από τους επιχειρηματίες για να το συνεχίσουμε, θα πάει περισσότερο. Εσείς τι προσδοκάτε για αυτή την διοργάνωση που είναι, να το πούμε, γιατί δεν το αναφέραμε, στις 20 με 21 ναι. Απριλίου προσδιορίζεται ναι. ουσιαστικά. Και τι προσδοκάτε από άποψη κόσμου και από άποψη στόχων που υπάρχουν για όλο είναι αυτό που έχει οριστεί. Είναι τρίτη χρονιά που γίνεται. Τις δύο προηγούμενες χρονιές είχαμε ξεπεράσει τα 150 άτομα σε κάθε εκδήλωση, τους 150 ανθρώπους συμμετέχοντες. Εκεί θα κυμαρθεί και φέτος η συμμετοχή. Φυσικά η δυναμική αυτή είναι της Αλεξανδρούπολης, δεν περιμένουμε τα 300, αλλά ούτως ή άλλως είναι κλειστό. Τα εισιτήρια κλείνουν σε αυτό το όριο. Είναι δύο χρόνια, το κοινό πλέον ξέρει ότι εκεί κλειδώνει. Γιατί όσο περισσότερο ανοίγει, τόσο λιγότερο είναι ο αντίκτυπος που μπορεί να δημιουργήσει. Άρα τώρα έχει κλείσει το περιθώριο ή υπάρχουν ακόμα? Έχουμε ακόμα τα τελευταία εισιτήρια και αυτή τη βδομάδα, ό,τι βγει από κυρίως. Έχουν μείνει ελάχιστα για τη δεύτερη μέρα. Γιατί υπάρχουν δύο πλαίσια. Υπάρχει το πλαίσιο συμμετοχής μόνο την πρώτη μέρα, που είναι εισηγήσει στο πάνελ, όλο το βασικό μοντέλο. Και η δεύτερη μέρα είναι για κάποιους οι οποίοι θέλουν να πάνε λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή, περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Είναι καθαρά masterclasses με τους εισηγητές. Πιο πρακτικό. Δηλαδή, πλέον μπαίνει στο Zoom. Δηλαδή, τη δεύτερη μέρα είναι αυτό που λέμε ότι έρχεσαι να πάρεις κάτι μαζί σου για να εφαρμόσεις. Για να το κάνουμε πολύ πιο απλό, έχουμε τρεις βασικές θεματολογίες. Η μία θεματολογία είναι με το digital marketing. Έχουμε έναν από τους ειδικούς και τον expert, τον Τόλι τον Αϊβαλή, που θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη. Η πρώτη μέρα θα μιλήσει γενικά για το κομμάτι του digital marketing, τι είναι και γιατί πρέπει να το βάλω στην επιχείρησή μου και γενικά την εικόνα του. Η δεύτερη μέρα όμως είναι 100% πρακτική, γιατί που πηγαίνει να κάνει σύγκριση τις βασικές πλατφόρμες που υπάρχουν για τα social media. Και από εκεί και πέρα να πει τι είναι, τι κάνουν, πώς το κάνουν, πόσο κοστίζουν και τι αποδίδουν. Ώστε οι επιχειρηματίες από εκεί και πέρα, από τις 10-11 πλατφόρμες που θα δουν, ξέρουν ότι αυτή είναι για μένα, έτσι δουλεύει, αυτό πρέπει να κάνω, έτσι αυτές θα βάλω στη στρατηγική μου και θα πάω ψηφιακά. Οπότε αυτό εννοούμε λίγο πιο πρακτικά. Αντίστοιχα, ο κύριος Καλογεράκης κάνει ένα πολύ μεγάλο, είναι ο μόνος που κάνει το σεμινάριο για millennials στην Ελλάδα. Το οποίο, άμα δείτε στην Αθήνα, η τιμή του είναι 400 ευρώ το άτομο συμμετοχή. Έχουμε την τιμή που μας στηρίζουν οι χορηγοί μας, ας πούμε, και μπορούμε να το φέρουμε στην Αλεξανδρούπολη. Το φέραμε βασικά. Έχει να κάνει με τους millennials. Οι millennials είναι η νέα γενιά. Θα το δείτε σε άλλες αναφορές. Αναφέρεται από το 81 και μετά, άλλο από το 83. Όπως και να έχει, είναι οι σημερινοί 30-35, οι οποίοι σε λίγα χρόνια κυριαρχούν την καταναλωτική αγορά. Αυτοί είναι. Αυτοί έχουν ιδιαιτερότητες. Ο κύριος Καλογεράκης λοιπόν θα αναλύσει τι είναι, τι ζητούν, τι θέλουν, τι δεν θέλουν. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι επιχειρήσεις όλες πλέον απευθύνονται εκεί. Όταν μια αγορά έχει το 70% της δυναμικής της αγοράς, αν δεν είσαι μαζί της, θα είσαι εκτός. Είστε απολύτως σαφείς. Ναι. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω αν κάποιος έτσι μας ακούει αυτή τη στιγμή και θα ήθελε να προλάβει να λάβει συμμετοχή στο Mindspark, με τι θα τον δελεάζατε ουσιαστικά? Θα τον δελεάζαμε ουσιαστικό ότι είναι μια εμπειρία, δεν είναι ένα συνέδριο. Αυτό που θα βιώσει είναι μια εμπειρία την οποία θα πάρει τα κατάλληλα εφόδια και θα το δει στην πράξη από την επόμενη μέρα, από την επόμενη Δευτέρα. Τα σχόλια που έχουμε πάρει γενικά από κόσμο είναι ότι ο αντίκτυπος που είχα διήρκησε περίπου 1-2 μήνες. Πήγαινα στη δουλειά και ήμουν πιο παραγωγικός, ήθελα να κάνω κι άλλα. Πήγαινα σπίτι παράλληλα από τη δουλειά και δούλευα κάτι άλλο. Έχουν γίνει πάρα πολλά μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράδειγμα, ένας από τους συγητές, από τους κορυφαίους συγητές που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε συμφωνία, παράδειγμα, με ένα παιδί από το κοινό, το οποίο μόλις ξεκινούσε μία ιδέα. Δεν την είχε υλοποιήσει. Και είπε: πάρε τηλέφωνο και έκλεισε αυτό. Ξεκίνησε συνεργασία. Να ξεκινήσουμε μαζί. Να σε βοηθήσω, μ' άρεσε. Έχουμε πολλούς επιχειρηματίες που ήρθαν επαφή και αρχίζουν πλέον να κάνουν συνέργειες για τα δικά τους κοινά προϊόντα. Να δημιουργήσουν. Οπότε αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον και ακριβώς. Το πιο ευίωνο μήνυμα. Και αυτό ήταν ο στόχος. Γι' αυτό εμείς πήγαμε να κάνουμε ένα συνέδριο. Δεν είναι κάτι που έλα να ακούσεις. Αυτό που λέμε στο marketing spray and pray. Έλα να ακούσεις και φύγε.
Θέλαμε κάτι το οποίο να δώσει. Αποφέρει και κάποιο αποτέλεσμα. Είστε απολύτως σαφείς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την απόψηνή σας παρουσία. Καλή επιτυχία, εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Εύρου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος και το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, προσεγγίζουν την πολιτική υγείας υπό το πρίσμα της επιστήμης της φαρμακοεπιδημιολογίας. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 12, 13 και 14 Απριλίου σε γνωστό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης. Το τρίτο συμπόσιο φαρμακοεπιδημιολογίας με τίτλο «Η φαρμακοεπιδημιολογία ως εργαλείο ανάπτυξης πολιτικών της υγείας» διοργανώνουν στις 12, 13 και 14 Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Εύρου σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος και Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ συμμετέχει και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ξεκινάει αύριο με το Προσυνεδριακό Φροντιστήριο το τρίτο ελληνικό συμπόσιο φαρμακοεπιδημιολογίας, το οποίο διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Εύρου σε συνεργασία με τα τμήματα φαρμακολογίας και υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Αυτή τη φορά φέτος το συνέδριο έχει σαν γενικό τίτλο «Η φαρμακοεπιδημιολογία ως εργαλείο χάραξης προληπτικών υγείας». Και πραγματικά θέλουμε να αναδείξουμε τη σημασία της επιστήμης φαρμακοεπιδημιολογίας ως εργαλείο για τους ανθρώπους που διοικούν το χώρο της υγείας προκειμένου να μπορούν να χαράξουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και στον χώρο του φαρμάκου αλλά και στον χώρο της υγείας γενικότερα. Στο συμπόσιο θα συμμετέχουν ομιλητές από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ολλανδία και τον Καναδά, στους οποίους συγκαταλέγονται πανεπιστημιακοί εκπρόσωποι της βιομηχανίας, ιατροί και φαρμακοποιοί. Στο τρίτο συμπόσιο θα παρουσιαστούν στοιχεία ελληνικών τοπικών μελετών σε μια συνεδρία με τίτλο «Δεδομένα του πραγματικού κόσμου από την θεωρία στην πράξη». Στόχος του συμποσίου αποτελεί η ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας για την πολιτική υγείας μέσα από τα πραγματικά δεδομένα και δεδομένα φαρμακοεπιδημιολογίας. Έτσι, στις δύο συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν, θα παρουσιαστούν στοιχεία από φαρμακευτικές εταιρείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ανεξάρτητους ερευνητές. Στο πρόγραμμα επίσης εντάσσεται διαβούλευση μεταξύ των εκπροσώπων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων με σημαντικό ρόλο στην χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών υγείας στη χώρα. Γι' αυτό το σκοπό, μάλιστα, φέτος συμμετέχει στο συνέδριο και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Γιώπουλο, ο οποίος θα είναι και ομιλητής στο συνέδριο, οι οποίοι με την παρουσία του σηματοδοτούν την πολύ μεγάλη σημασία αυτού του συνεδρίου και στις γενικότερες σκέψεις και προτάσεις για τις πολιτικές υγείας της χώρας. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν πλήθος ομιλητών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, έγκριτοι επιστήμονες όλοι στον τομέα τους. Και την κεντρική ομιλία του συνεδρίου το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει η Ευρωβουλευτής κ. Εύα Καϊλή με θέμα την τεχνολογία υγείας και την τεχνητή νοημοσύνη. Στις εργασίες του τρίτου συμποσίου, κεντρικό θέμα αποτελούν οι πολιτικές υγείας με την φαρμακοεπιδημιολογία ως εργαλείο για την ανάπτυξή τους. Στο πρόγραμμα εντάσσεται διαβούλευση μεταξύ εκπροσώπων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων με σημαντικό ρόλο στην χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών υγείας στη χώρα, προκειμένου να συζητηθούν ο προσδιορισμός και η επιλογή των προτεραιοτήτων στην εθνική πολιτική υγείας, αλλά και διάλεξη για τις επιπτώσεις της γύρανσης του πληθυσμού στις δαπάνες υγείας και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση του νοσολογικού προφίλ της χώρας τα επόμενα 20 χρόνια. Το συνέδριο απευθύνεται τόσο σε φαρμακοποιούς όσο και σε γιατρούς και σε λοιπούς υγειονομικούς και σε φοιτητές φυσικά ιατρικής, φαρμακευτικής, νοσηλευτικής κλπ. Και ευελπιστούμε να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες. Περισσότερη φροντίδα στο οδικό δίκτυο του αστικού ιστού, καλύτερο φωτισμό αλλά και καινούργιες παιδικές χαρές ζητούν κάποιοι Αλεξανδρουπολίτες από οποιονδήποτε αναλάβει τα ηνία του Δήμου την επόμενη μέρα. Άλλοι πάλι πιο απεσιόδοξοι δηλώνουν πως ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος ο Δήμος θα παραμείνει στάσιμος. Στην καθιερωμένη λαϊκή αγορά της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης. Εκεί, 25 Αλεξανδρουπολίτες ρωτήθηκαν και απάντησαν στο τι θέλουν να κάνει ο επόμενος δήμαρχος της πόλης και ποια είναι τα επόμενα έργα που θέλουν να δουν. Υποψήφιοι δήμαρχοι και σημερινή δημοτική αρχή, πάρτε το στυλό σας και σημειώστε. Καλημέρα. Τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο? Καλημέρα. Τίποτε. Δεν με ενδιαφέρει για κανέναν. Καλημέρα. Τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο? Τι θέλετε να κάνει? Πολλά και διάφορα. Τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο να κάνει? Πάντα. Τι. Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι?
Πολλά μας λείπουν, αγόρι μου, πάρα πολλά. Πρώτα-πρώτα οι δρόμοι μας δεν είναι σωστοί. Όπου πάμε, λακκούβεις. Όπου πάμε, λακκούβεις. Τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο? Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Όχι, όχι, είναι για κλάματα όλοι. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο? Τι ζητάμε? Καθαριότητα και λίγο να δει και τα νεκροταφεία. Γιατί τα έχουν ρημάξει. Τα έχουν σπάσει, τα έχουν ρημάξει. Τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο? Τίποτα δεν ζητάτε. Καλημέρα. Τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο? Τι θέλετε να κάνει? Ό,τι μπορεί. Παιδιά, το πάρκινγκ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη σημασία στην νεολαία μας, στα σχολεία, στα λύκεια, στα γυμνάσια, αυτό θεωρώ εγώ. Καλημέρα σας. Τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο? Καλημέρα. Τίποτα δεν ζητάμε, έτσι πως είναι τα καλά είναι το. Εσείς, τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο? Τι ζητάτε από τον επόμενο δήμαρχο? Τίποτα. Να καλυτερέψουν τα πράγματα. Προσωπικά από κάποιον δήμαρχο εδώ στον Εύρο, μάλλον πρόκειται περί της Αλεξανδρούπολης. Πρωτού βγει την πρώτη φορά ακόμα, είχε υποσχεθεί για τους άνεργους ξενοδοχοϋπάλληλους να κάνει το ξενοδοχείο στα Λουτρά. Δημοτικό ξενοδοχείο στα Λουτρά. Όσο είδατε εσείς, το είδα και εγώ. Να κάνουν έργα, αλλά δεν κάνει κανένας. Όχι αυτός, όχι αριστερός, κανένας παιδιά. Τι θέλετε να κάνει ο επόμενος δήμαρχος? Τι να κάνει, τίποτα δεν να κάνει. Τίποτα να μην κάνει. Δεν να κάνει. Τίποτα. Δεν αλλάξει. Καλημέρα. Τι έργα πρέπει να γίνουν στην Αλεξανδρούπολη? Πολλά και διάφορα. Για πείτε μας. Πολλά. Είμαστε πόλη που στην ουσία δεν έχει παραλία. Αν πάτε σε άλλες πόλεις θα δείτε πως είναι παραλία στο Βόλο, στην Καλαμάτα. Τα μαγαζιά πρέπει να είναι από κάτω, να μην ενοχλούν. Γενικά δεν χρειάζονται ολοκληρωμένα έργα. Δεν λύνονται τα προβλήματα με αποσπασματικά έργα. Τα έργα τα οποία είναι αναγκαία. Δηλαδή? Δηλαδή αντιπλημμυρικά. Και βάλει. Τι έργα, να γίνουν οι δρόμοι, οι λακκούβες, τα πάντα, ό,τι μπορεί να μην τα κρατάνε μόνο στις τσέπες και στα ταμεία. Ο κόσμος πληρώνει και θέλει να φωτίζονται, γιατί και εμείς εδώ έχουμε κτίσει και θέλουν να γίνει ο δρόμος, να μας ρίξουν άσφαλτο και να φτάσει μέχρι τα νεκροταφεία εκεί που θέλω, να γίνει φωτισμός. Κάθε φορά κάνω αιτήσεις. Και με το γραμμάριο μου βάζουν και μου λένε είμαι εκτός σχεδίου. Εκτός σχεδίου γιατί να είμαι? Ενώ δημοτικά τέλη πληρώνω πάρα πολλά. Κάθε μέρα είμαι στη Δημαρχία. Τι έργα θέλετε να γίνουν στην Αλεξανδρούπολη? Μέρα, οι δρόμοι, προπαντός οι δρόμοι. Λίγο να προσέχετε την καθαριότητα και την παλαγία λίγο να έρθει να έρθει. Είχαμε ένα παιδικό πάρκινγκ. Τώρα το χάλασαν, τα παιχνίδια το πήραν, τα παιδιά όλο στον δρόμο παίζουν. Αυτό θέλω να κάνω. Καθαριότητα. Λίγο να συμμαζεύει τα σκυλιά, γιατί πριν μια εβδομάδα άρπαξαν τη γυναίκα με το εγγονάκι εδώ στο τεχνικό λύκειο. Αυτά. Έργα. Έργα να γίνουν υποδομές παντού. Αυτό είναι απαραίτητο. Πώς θα λένε? Τι έργα να γίνουν? Πού ξέρω εγώ. Περίπου όλη η πόλη δηλαδή είναι ιδανική έτσι πώς είναι ή πρέπει να φτιάξουμε τίποτα? Όχι, πρέπει να φτιάξουμε τα παιδιά μας. Είναι με δύο κουτουλιές. Με δύο κουτουλιές. Ανεργία και άλλο τίποτα. Πολλά. Τι πρέπει δηλαδή να κάνει ο επόμενος δήμαρχος? Οι δρόμοι. Mm-hmm. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και εκεί που έχει στάση να μπορεί ένα καροτσάκι να περάσει με μια έγκυος με ένα παιδάκι. Άμα πας από εδώ για χιλί θα το καταλάβεις. Και τις παγίδες που έχει ο δρόμος, άμα πας νύχτα σκοτώθηκες. Πάει το ποδάρι. Και τα άλλα εντάξει. Αλλά ας κάνει μια φορά τους δρόμους και σιγά σιγά άμα είναι καλός δήμαρχος θα κάνει και τα άλλα. Να μας κάνει καλά πράγματα. Την πόλη μας να προσέξει τους δρόμους. Τα σχολεία να καθαρίζουν τα πάρκα. Τι θέλετε να κάνει ο επόμενος δήμαρχος? Τίποτα. Τίποτα. Τόσα που κάνω. Α, ο επόμενος είναι και γνωστός. Εύχομαι αυτά. Στη Χιλή να βάλει τα κτήματα εκεί να τα βάλει, να μπορούμε να κτίσουμε. Και το δρόμο, αυτό είναι το δρόμο, τον κεντρικό. Μέχρι πάνω, ποδηλατόδρομο. Βλέπω το βράδυ τρέχουν γυναίκες με τα φακά. Δεν έχουν ούτε φως πολλές φορές. Λοιπόν. Και είναι το δρόμο, ποδηλατόδρομο, δρόμο και εκεί να μπουν στο σχέδιο πόλεως, κάτω από το γήπεδο, εκεί να τα κτήματα. Αρνητικά εντυπωσιασμένοι είναι οι βιοκαλλιεργητές ύστερα και από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αιτήσεων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τους παλιούς βιοκαλλιεργητές εγκρίθηκαν 19 από τους 1.453, ενώ από τους νέους 100 από τους 3.322.
Περί εμπεγμού και κοροϊδίας μιλά ο Περιφερειακός Σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπήρωση Χρήστος Τρέλης αναφορικά με τα τρομακτικά αποτελέσματα των ελάχιστων εγκρίσεων για τους νέους και παλιούς βιολογικούς καλλιεργητές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από τις περίπου 3.322 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο μέτρο 1111, δηλαδή τους νέους, εντάχθηκαν μόνο 100 παραγωγοί στο πρόγραμμα και το όριο της βαθμολογίας ήταν στα 69,07 μόρια. Αντίθετα, ακόμα πιο τραγελαφική είναι η κατάσταση με τους παλιούς καλλιεργητές, δηλαδή αυτούς που ήταν στο μέτρο το 1112. Από τις 1.453 αιτήσεις εντάχθηκαν μόνο 19 παραγωγοί. Υπάρχουν σοβαρότητες ευθύνες στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι εμπέζει και κοροϊδεύει τους αγρότες της περιοχής μας αλλά και συνολικότερα. Να σημειωθεί ότι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διατίθεται το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο των δράσεων, που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού ποσού, ενώ στις άλλες περιφέρειες ίδιας περίπου δυναμικότητας διατέθηκαν ποσά υπερδιπλάσια και τριπλάσια της περιφέρειάς μας. Ήδη από την πρώτη προκήρυξη για τη βιολογική γεωργία, το μέτρο 11, με ανακοίνωση του ίδιου του Υπουργείου και της Επιτροπής Διαχείρισης, ανακοινώθηκε ότι ότι περίσσυψαν από τον προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια. Δυστυχώς, αυτά τα 40 εκατομμύρια από την πρώτη προκήρυξη δεν μεταφερθήκανε στη δεύτερη προκήρυξη και παρέμενε αυτός ο ελάχιστος προϋπολογισμός των 120 εκατομμύρων που για την περιφέρειά μας, όπως είχαμε τονίσει και με παρέμβαση που κάναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν έγινε η προκήρυξη στις 2 πρώτου του 2019, από τα 5.931.000 που ήταν ο προϋπολογισμός, περίπου 50% για τους νέους, 50% για τους παλιούς, είχε ως αποτέλεσμα αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή να έχουν ενταχθεί ελάχιστοι. Ο κύριος Τρέλης καλεί επίσης τους αγροτικούς φορείς της περιοχής να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να απαιτήσουν αφενός την αύξηση του προϋπολογισμού και αφετέρου την κατανομή των κονδυλίων με αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια, ώστε το ποσό που θα κατανεμηθεί στην περιφέρειά μας να είναι ισόποσο με τις άλλες περιφέρειες ίδιες δυναμικότητας. Καλούμε όλους τους φορείς της περιφέρειας. Πρώτα απ' όλα καλούμε τον ίδιο τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ και τώρα να προβούν σε εντονότατες διαμαρτυρίες και να απαιτήσουν από τα αποθεματικά που υπάρχουν σε σχέση με τα 40 εκατομμύρια, αλλά και να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουργείου ώστε να ανεβεί ο προϋπολογισμός άμεσα στα 200 εκατομμύρια και η περιφέρειά μας να διεκδικήσει ισόποσα ποσά με αυτά που δίνονται στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Δηλαδή, δεν μπορεί, όπως τονίσαμε και την προηγούμενη φορά, περιφέρειες όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Δυτική Μακεδονία, να έχουν προϋπολογισμό 17 και 18 εκατομμύρια και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, που το 32% του οικονομικά ελληνικού πληθυσμού απασχολείται στην αγροτική παραγωγή και είμαστε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες από άποψη εισοδήματος από όλες τις περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει πραγματικά αυτός ο εμπεγμός. Την ερχόμενη Τετάρτη, η αρχαιολόγος Κατερίνα Περιστέρη θα μιλήσει για το μνημιακό ταφικό συγκρότημα του Τιμ Βουκαστά της Αμφίπολης στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, που με την ομάδα της ανέσκαψε και ανέδειξε. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Ροταριανό Όμιλο Αλεξανδρούπολης και την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Ο Ροταριανός Όμιλος Αλεξανδρούπολης και η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνδιοργανώνουν ομιλία την Τετάρτη 17 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Μέγαρο του Νομαρχείου με θέμα «Μνημιακό ταφικό συγκρότημα του Τιμ Βουκαστά Αμφίπολης» με ομιλήτρια την διακεκριμένη αρχαιολόγο ανασκαφέα Κατερίνα Περιστέρη, επίτιμο έφορο αρχαιοτήτων και σύμβολο πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που με την ομάδα της ανέσκαψε και ανέδειξε αυτό το τόσο λαμπρό μνημείο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ροταριανός Όμιλος Αλεξανδρούπολης συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου διοργανώνουμε μία εκδήλωση ομιλία για την Αμφίπολη, για τον τάφο της Αμφίπολης, τα καινούργια ευρήματα από την Κατερίνα την Περιστέρη, αρχαιολόγο ανασκαφέα του Τιμ Βουκαστά Αμφίπολης, επίτιμο έφορο αρχαιοτήτων, σύμβουλο πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα μνημιακό ταφικό συγκρότημα του Τιμ Βουκαστά Αμφίπολης. Προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να παρευρεθούν την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 7.30 στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης στην ομιλία. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία, πιστεύω, γιατί όλους μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό το μνημιακό ταφικό συγκρότημα του Τιμ Βουκαστά της Αμφίπολης. Οι δράσεις του Ροταριανού Όμιλου Αλεξανδρούπολης πρόκειται να συνεχιστούν και τον Μάιο με εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες. Έχουμε μέσα στο Μάιο. Διοργανώνουμε κάτι γιατί ο Ροταριανός Όμιλος
Αλεξανδρούπολης, εκτός από τον πολιτισμό, εκτός από την υγεία, βρίσκεται και κοντά στη γυναίκα. Έχει σχέση με τη γυναίκα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω μέσα στο Μάιο. Οργανώνεται η εκδήλωση από το μέλος μας, το φαρμακοποιό, τον Γιάννη τον Αποστόλου. Θα κάνει μια ομιλία. Επιτρέψτε μου το θέμα να σας το πω στη συνέχεια, λίγο αργότερα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στη Δέλτα Τηλεόραση. Ακολουθεί η εκπομπή επί του θέματος με τον Γιώργο Χονδρόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.